Σήμερα γιορτάζει ο Τρίφωνας. Χρόνια πολλά σε κάθε Τρίφωνα. Γιορτάζει και ο Τρίφωνας Σαμαράς. Σήμερα ο έκανε μια φοβερή δήλωση, γιατί υπάρχουν θρησκευτικές έτσι. Υπάρχουν θρησκευτικές αναζητήσεις, προβληματισμοί. Υπάρχουν αναμφισβητήσεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τέτοιου είδους προβληματισμούς, έτσι. Αλλά δίνει την απάντηση, γιατί υπάρχει ένα παγκόσμιο debate, θα λέγαμε, που δυστυχώς όσο αίμα έχει χυθεί στην υπόθεση θρησκεία, δεν έχει χυθεί σε όνομα κανένα. Οπότε, ποιο είναι ο πραγματικό Θεό και τα λοιπά, υπάρχει ακόμα. Έρχεται η απάντηση από τον Τρίφωνα που σήμερα γιορτάζει. Τι εννοεί, καλά, υπάρχει Θεό. Τίποτα άλλο. Υπάρχει Θεό. Και αυτό είναι ο Γιάννη Ολάτσιο. Ο Θεό, κυρίε και κύριοι, είναι ο Γιάννη Ολάτσιο, είναι η νέα θρησκεία. Μερικά μυστικά δεν μπορούν να μείνουν κρυφά για πολύ. Μία αρχαία θρησκεία βγήκε από την αφάνεια και ήρθε για να κατακτήσει τον σύγχρονο κόσμο. Ο Λατσιανισμός. Μια απόκριφη θεότητα που την ύπαρξή της γνωρίζουν μόνο λίγοι. Υπάρχει Θεός. Και αυτός είναι ο Γιάννης ο Λάτσιος. Κι όμως, σημάδια της θεϊκής υπόστασης του Γιάννη Λάτσιου υπήρχαν ανέκαθεν. Εδώ βλέπουμε μια ξεχασμένη φυλή που εξακολουθεί να προσεύχεται στον Γιάννη Λάτσιο. Γιάννης Λάτσιος, Γιάννης Λάτσιος, Γιάννης Λάτσιος. Γιάννη, 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 Γιάννη. Βέβαια ο Αντώνης Κανάκης και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γνώριζαν ανέκαθεν το θείο χάρισμα του Γιάννη Λάτσιου, γι' αυτό και τον αποκαλούσαν Θείο Λάτσιο. Μετά την αποκάλυψη του προφήτη Τρίφωνα Σαμαρά, άνθρωποι από όλο τον κόσμο ασπάζονται το λατσιανισμό. Ο Τρίφωνας το είπε ξεκάθαρα, ο Γιάννης Λάτσιος είναι ο Θεός. Πόσο λάθος ήμασταν. Ο Γιάννης Λάτσιος είναι ο μοναδικός Θεός. Σε αυτόν ελπίζουμε. Ευλόγησέ μας, Θείε Λάτσιο. Εμένα εμφανίστηκε στον ύπνο μου, θαύμα. Μου είπε ότι ήρθε για να σώσει τις ψυχές μας. Θείο Λάτσιο δεν πονάω, Θείο Λάτσιο δεν πονάω, Θείο Λάτσιο δεν πονάω, Θείο. Επιτέλους, το μεγαλύτερο ερώτημα στην ιστορία της ανθρωπότητας βρήκε την απάντησή του. Ο Θεός είναι ο Γιάννης Λάτσιος.